κύριος Ερντογάν ως θειασότης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να αναβιώσει την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς ή του Σελίμ του Πρώτου. Το πρόβλημά του όμως είναι ότι φαίνεται ότι αναβιώνει την περίοδο του Αμπτούλ Χαμίτ του Β, δηλαδή την περίοδο του αυτό που λέμε long century στη βιβλιογραφία, δηλαδή του μεγάλου, του 19ου, του μεγάλου αιώνος, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με όλα αυτά τα οποία υπέστη η Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχής γενομένης από τη σερβική αυτονομία και καταλήξαμε στο, επί της ουσίας στους ρωσοτουρκικούς πολέμους και στους νεότουρκους. Άρα λοιπόν μάλλον μια τέτοια Τουρκία και μια τέτοια Οθωμανική, εν πάση περιπτώσει, φαντασίωση αυτοκρατορίας που δημιουργεί ο κύριος Ερντογάν, είναι σίγουρο ότι καρκινοβατεί πάνω σε ένα σκηνί το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, είτε θα πέσει προς την πλευρά της Ρωσίας είτε προς την πλευρά των ευρωατλαντικών, μάλλον των ατλαντικών θεσμών. Κατά βάση αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση ότι δεν ξέρει πού θα πάει και σίγουρα μπορούμε να δούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Καλίν, οι τελευταίες του δηλώσεις στους Ευρωπαίους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον στην Τουρκία, όπου ήταν ξεκάθαρο ότι τους είπε με λίγα λόγια ότι ούτε εμείς θέλουμε τους Ρώσους στον Κάυκασο μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον οποίο οι Τούρκοι επί της ουσίας βοήθησαν να ξεσπάσει. Οπότε βοηθήστε εμάς για να διώξουμε τους Ρώσους από τον Κάυκασο. Νομίζω λοιπόν ότι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ανεξαρτήτως το τι πιστεύει κανένας για την ισχύ αυτής της χώρας. Είναι πάντως τρομερό το θράσος τους υπό την έννοια ότι έχουν κάνει μια επιλογή να οικοδομήσουν μια σχέση που έχει στατικά χαρακτηριστικά με τους Ρώσους και την ίδια στιγμή πάνε και δίνουν τους Ρώσους στην Δύση και λένε ότι είναι χρήσιμη, δηλαδή ξύνονται στα νύχια της αρκούδας. Και στην κλίτσα του Τσοπάνη, όπως λέμε και στο χωριό μας, στο κάθε χωριό. Αυτό το οποίο είναι επίσης εντυπωσιακό, όπως πολύ σωστά το έθεσες από την αρχή, είναι το ζήτημα με τους Αμερικανούς. Θα υπενθυμίσω 2-3 πράγματα τώρα που έχουν συμβεί μέσα στο Δεκέμβρη επί της ουσίας ή τέλη Νοέμβρη. Πρώτον, έχουμε την περίφημη ομιλία του κυρίου Πομπέο στη συγκέντρωση, στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, όπου για πρώτη φορά Αμερικανός υπουργός και τόσο υψηλά ιστάμενος ξεσπαθώνει εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ, την οποία πλέον αμφισβητεί εάν είναι σύμμαχος. Την ίδια μέρα, και εδώ είναι το εντυπωσιακό, γι' αυτό δεν είναι τυχαία η ομιλία του κυρίου Πομπέο, και που πολλοί είπαν ήταν η τελευταία, γι' αυτό το έκανε. Όχι. Την ίδια μέρα βγήκε το report το οποίο λέει NATO 2030. Στο report αυτό, νομίζω είναι 60 περίπου σελίδες, όποιος το διαβάσει, οι μισές σελίδες από αυτό το report, αναφερόμενοι που αναφέρονται για τον πολιτικό ρόλο του ΝΑΤΟ, για το γεωστρατηγικό ρόλο του ΝΑΤΟ και γιατί πρόκειται το ΝΑΤΟ, πώς πρόκειται να λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τα μισά σημεία αναφέρονται στην Τουρκία επί της ουσίας χωρίς να την κατανομάζουν. Τι λέει αυτό το report, τι λέει αυτή η αναφορά, αυτή η μελέτη των σοφών, όπως λέει το ΝΑΤΟ, είναι μια μελέτη στην οποία ζητείται να επανεπιβεβαιωθεί η συμμαχική σχέση συγκεκριμένων χωρών με την Ατλαντική Συμμαχία, ζητείται να μην χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ ή, εν πάση περιπτώσει, εκβιασμό στρατιωτικό για την επίλυση ζητημάτων και λένε ότι πάρα πολλές χώρες έχουν έλλειμμα δημοκρατίας. Προσέξτε, κύριε Καλαρίτη, φίλε Λάπρο, μέσα στο ΝΑΤΟ αναφέρονται ότι χώρες υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας και δεν συνάδουν ως λειτουργία στο εσωτερικό τους και στο εξωτερικό τους με αυτά που πρεσβεύει η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δηλαδή, την ίδια μέρα που ο κύριος Πομπέο έκανε αυτή την δήλωση της βαρισίμαντη, έχουμε να βγαίνει στη δημοσιότητα το report αυτό, το ΝΑΤΟ 2030, στο οποίο τα μισά τους βασικά σημεία αναφέρονται επί της ουσίας στην Τουρκία, χωρίς να κατονομάζεται βέβαια. Και βέβαια, οδηγόμαστε την επόμενη εβδομάδα από αυτό στις κυρώσεις της αμερικανικής ηγεσίας προς την ίδια την Τουρκία. Άρα αυτά δεν είναι τυχαία που συμβαίνουνε. Και από αυτού που λες, και συμβαίνουνε με μια συγκεκριμένη λογική. Από αυτού που λες ότι δεν είναι τυχαία, μια αναφορά του Πομπέο όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας περιοδίας που έκανε στην Μέση Ανατολή για την αποκατάσταση, μάλλον την ομαλοποίηση σχέσεων κρατών του κόλπου και λοιπόν με το Ισραήλ. Οι συνθήκες του Αβραάμ, αυτή η συμφωνία του Αβραάμ. Όταν το ρώτησαν αν προκαταλαμβάνει την κυβέρνηση Biden, είπε όχι. Το κράτος έχει συνέχεια. Προσεπίρωσε με αυτό που λες. Αυτό έχει συνέχεια. Και το κράτος έχει συνέχεια. Άρα αυτά που γίνονται προφανώς και δεν έχουν να κάνουν με την απερχόμενη διοίκηση Τραμπ.
Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν αυτό που διαφωνούσαμε και εσύ γνωρίζοντας τη δουλειά σου της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του ελληνικού κοινού πάνω σε αυτά τα θέματα. Λέμε αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα και όταν λέμε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να άρουν το εμπάργκο των μη φωνικών όπλων για την Κύπρο, να μην τους δώσουν το F-35, να μην τους δίνουν, διευκολύνουν στο να βρουν ανταλλακτικά. Και όλα αυτά τα ζητήματα να ετοιμάζεται η δικάσιμος για τη Halk Bank το Μάρτι. Yeah, yeah. Όλα αυτά δεν είναι ότι το κάνουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι διαφωνούν. Είναι ένας τρόπος της διοίκησης. Σίγουρα δεν θέλουν τον Ερντογάν οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, αλλά δεν θέλουν να δώσουν πακέτο την Τουρκία στη Ρωσία. Άρα λοιπόν τους έχουν μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό άρα το λοιπόν... Ναι. Ναι, όχι, απλά αυτό, για ολοκλήρωση θα τη σκέψη μου. Ότι αυτή η μεταβατική περίοδος όπου οι Αμερικανοί αφενός, λογικό είναι, δεν μπορούν να αποφασίσουν ακόμα ότι θα χάσουν την Τουρκία. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Σημαίνει μεγάλη στρατηγική αλλαγή για τους Αμερικανούς. Άρα, παρότι εμάς δεν μας αρέσει και λέμε, μα γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία ήδη έχει χαιρετήσει, ότι ήδη έχει τραβήξει άλλο δρόμο και δεν παίρνει τις αποφάσεις τους, προφανώς. Είναι μεγάλο ο καράβι, είναι υπεροκειάνιο, έτσι στρίβει πολύ αργά. Προφανώς δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις απώλειας ακόμα ενός κομβικού κράτους. Υπενθυμίζουμε την απώλεια του Ιράν, έτσι, που ήταν αντίστοιχο τραύμα για τους Αμερικανούς. Δεν θέλουν να χάσουν και την Τουρκία. Όμως το ερώτημα είναι, η Τουρκία μπορεί να επανακάμψει με τους όρους που φαντάζονται, ας πούμε, οι Αμερικανοί, δηλαδή ως μια χώρα η οποία θα είναι ελεγχόμενη, βάσει περιπτώσει συμβατή με το δυτικό πλαίσιο? Συμβατή με το διπλωτικό πλαίσιο δεν μπορεί πλέον να είναι, διότι τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού της, ανεξαρτήτως εάν ψηφίζει πλέον και τον κύριο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ, έχει πάρει τη ρότα της Ανατολής. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει, είναι δεκαετίες αυτή η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ. Βέβαια, υπήρξε το ενδιάμεσο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οπότε οτιδήποτε δεν μπορούσε να γίνει φυσιολογικό. Και ανένυψε η διαδικασία αυτή με την άνοδο του Αντνάν Μεντερές. Από την άνοδο του Αντνάν Μεντερές στη δεκαετία του 50 με το Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τώρα έχουμε μία κίνηση προς τον επανισλαμισμό της χώρας επισήμως. Δεν έφυγε ποτέ το ισλαμικό στοιχείο από την κουλτούρα την τουρκική, την οθωμανική και μετά την τουρκική, τουλάχιστον σε αυτούς που μείνανε και πήραν την ταυτότητα του Τούρκου, του Τούρκου πολίτη. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν συνέχισε και ολοκλήρωσε τελικά το έργο του Νεσμετίν Ερμπακάν της δεκαετίας του 90. Επί της ουσίας δημιούργησε, άφησε το τέρας εντός ή εκτός εισαγωγικών ελεύθερο, το οποίο το θρέψαν οι ίδιοι οι Κεμαλικοί τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 80 μαζί με τον Τουρκό το Ζαλ και δημιούργησαν αυτό που λέγεται τουρκοϊσλαμική σύνθεση. Δηλαδή να φέρουμε ξανά το Ισλάμ στην ιστορία ως θετικό παράγοντα στον τουρκισμό και όχι ως αρνητικό όπως ήταν επί Κεμάλ. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία δεν πρόκειται να τελειώσει. Νομίζω ότι πλέον η Τουρκία έχει στραφεί προς την Ανατολή. Τώρα το θέμα είναι αν γεωπολιτικός μπορεί, όπως πολύ σωστά είπες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωατλαντικές δομές ή οι ατλαντικές δομές να την αφήσουν. Εδώ λοιπόν θα διαφωνήσω με αυτούς που λένε ότι θα φύγει. Δεν πιστεύω ότι θα φύγει. Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι κοινός γεωγραφικός χώρος, γεωστατηγικός. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκανε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ το 1952. Την ίδια μέρα μπήκανε. Και μπήκανε με την εισήγηση του Ομάρ Μπράντλεϊ, του ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στρατηγού Αμερικανού, ο οποίος αυτό το οποίο είπε το αυτονόητο. Ότι είναι κοινός γεωστρατηγικός χώρος, ο οποίος πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα. Άρα λοιπόν, για να μπει, δεν έχει κανένα νόημα να μπει η Τουρκία μόνη της χωρίς την Ελλάδα ή η Ελλάδα μόνη της χωρίς την Τουρκία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εάν και εφόσον δεν επιβιώσει το καθεστώς Ερντογάν, θα έρθει κάτι το οποίο θα είναι σίγουρα λίγο πιο δυτικό τρόπο σε σχέση με το καθεστώς Ερντογάν. Οπότε, εγώ επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί να την αφήσουν την Τουρκία, θα εμφανιστούν επισήμως ευχαριστημένοι. Εκεί λοιπόν θα είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, γιατί με λίγο ψήγμα επιστροφής προς τη Δύση και δίθεν υποχώρησης, μπορεί να πάρουν πράγματα που ίσως ή να διεκδικήσουν πράγματα που ίσως δεν μπορεί ο κ. Ερντογάν, παρόλο που τα διεκδικεί τώρα, δεν μπορεί να το κάνει. Οι άλλοι να είναι πιο, μάλλον οι δυτικοί να είναι πιο δεκτικοί απέναντι στα τουρκικά κελεύσματα. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πάρα. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια. Αν η Τουρκία με κάποιο τρόπο αποφασίσει και καταφέρει να φύγει προς την Ανατολή, δεν θα φύγει ολόκληρη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Τα στενά
τα στενά δεν πρόκειται ο, να πέρασουν είναι απέναντι. Ο ίδιος γεωπολιτικός χώρος με το Αιγαίο. Όταν λέμε λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε, λένε η Τουρκία ελέγχει τα στενά. Ναι, μα τα στενά ελέγχονται από το Αιγαίο. Και το Αιγαίο ελέγχεται από τους δύο διάβλους, Κρήτη Κύθυρα, Κρήτη Κάρπαθος. Άρα λοιπόν τα στενά δεν ελέγχονται από τους Τούρκους. Τα στενά ελέγχονται από τους Έλληνες και τους Τούρκους. Όπως το Αιγαίο ελέγχεται από τους Τούρκους και τους Έλληνες, αν μπορούμε να, να γίνει κατανοητό, υπό την έννοια ότι είναι μια στρατηγική, ένα στρατηγικό, γεωστρατηγικός χώρος, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, το ελέγχονται το Αιγαίο από τους Τούρκους. Άρα, λοιπόν, αν ο Ερντογάν αποφασίσει να το πάει μέχρι τέλους, το σενάριο θα είναι τουλάχιστον το δυτικό τμήμα της Τουρκίας να παραμείνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο δυτικό υποδυτικό έλεγχο. Μια χαρά σενάριο είναι αυτό για μας. Γιατί το άλλο σενάριο τον επαναλαμβάνω. Ενώ ότι σε σχέση με το άλλο, διότι αυτή η ιστορία με το η Τουρκία να εκβιάζει, να απομυζεί πόρους στρατιωτικούς, οικονομικούς, επιχειρησιακούς από τη Δύση, ποτέ να μην ανταποκρίνεται, δεν κάνει delivery ο σύμμαχος ποτέ. Είναι ένας σύμμαχος για να είναι χρήσιμος, πρέπει να είναι και αξιόπιστος. Η Τουρκία είναι εκβιαστής, δεν είναι αξιόπιστος. Απομυζεί τους Αμερικανούς, απομυζεί τους Ευρωπαίους και δεν κάνει ποτέ και τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει. Μονίμως εκβιάζει. Όχι, άρα, εάν επιστρέψει, εντός αγωγικών κοινότητα σημαίνει αυτό, θα αρχίσουν οι πιέσεις για μας, βρείτε τα, μοιράστε και να μοιράσουμε την ελληνική ΑΟΣ. Τώρα δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα μπει στη διαδικασία να συζητά για το πώς θα μοιράσουμε την ελλαδική ΑΟΣ. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Ναι, κι εγώ αυτό το ελπίζω. Από την άλλη, το... έχει αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτό και το έχει οπτικοποιήσει και με χάρτες. Αναδύεται ένας, μορφοποιείται ένα σχήμα, δεν λέω άξονας ακόμα, αλλά έχει τα δυνητικά χαρακτηριστικά από τη Γαλλία, μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, χώρες του κόλπου πλέον, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία κλπ. Ινδία. Ένας ετερόκλητος άξονας, ένα ετερόκλητο σχήμα, το οποίο όμως είχε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή, ότι μοιράζονται μια κοινή αντίληψη ασφαλείας και εν μέρη απειλών από τη μία, και από την άλλη ένας πολύ χρήσιμος άξονας από την Μεσόγειο μέχρι τον Ινδικό για την ανάσχεση, χρήσιμος για τους Αμερικανούς, για την ανάσχεση της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι προφανές ότι είναι ιστορικό γεωπολιτικό παράθυρο για την Ελλάδα, που είναι κομβική χώρα σε αυτό ακριβώς το άξονα. Και κυρίως του εξτρεμιστικού Ισλάμ. Ισλαμισμού. Δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Κίνα, ναι, είναι και ναι, το εξτρεμιστικό Ισλάμ. Ισλάμ, δηλαδή, ναι, αυτό το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε το Πακιστάν να εμπλέκεται πολύ πλέον εμφανώς στην ελληνοτουρκική διένεξη. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει ως χώρα ή ως έθνος, δηλαδή Κύπρος και Ελλάδα, το έναυσμα ή κάτι στους Πακιστανούς για να εμπλακούν με τέτοιο τρόπο εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Ίσα-ίσα η πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα ευημερεί. Φιλοξενούμε εκατοντάδες πλέον χιλιάδες ανθρώπους τους και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν έχει εμφανώς κάτι εναντίον του Πακιστάν, αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς λειτουργούν οι Πακιστανοί σε σχέση με την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα τελικά, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην Ινδία. Είναι μια χώρα η οποία και με την άποψη της κουλτούρας της είναι συμβατή με τη δικιά μας. Έχουμε κοινές ρίζες, αρκεί να θυμηθούμε ότι υπάρχουν απεικονίσεις του Βούδα με το πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγίστου των Ελλήνων, και έχουμε όλες αυτές τις συνέργειες και πλέον το γεωπολιτικό αυτό συμφέρον, το οποίο θα πρέπει να μας φέρει πολύ κοντά. Γιατί να μην έρθει το Ινδικό πολεμικό ναυτικό να κάνουμε ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και να αφήνουμε λοιπόν τους Πακιστανούς να πηγαίνουν και να έρχονται χωρίς να ρωτάνε, σαν να είναι ο μόνος παράγων ισχύος στην περιοχή η Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Επίσης, όλο αυτό, να συμπληρώσω στη σωστή σκέψη την οποία είχες, είναι συμβατό και με αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί, την εξισορρόπηση εξ αποστάσεως. Υπεράκτη εξισορρόπηση, το offshore balancing. Δηλαδή, δημιουργούν τοπικούς πυρήνες και αρχιτεκτονικές ασφαλείας και αυτοί θα έρχονται να βοηθάνε αυτές, θα έρχονται ως ομπρέλα, εάν και εφόσον χρειάζεται. Είναι εμφανές ότι ο ένας πυρήνας είναι η Ανατολική Μεσόγειος και ο άλλος πυρήνας είναι πλέον ο κόλπος. Άρα, η ευρύτερη αυτή περιοχή, με κέντρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον κόλπο, τη Σαουδική Αραβία και το ένα άκρο να κουμπάει στην Ελλάδα την Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο και τον άλλον τον Ινδικό ωκεανό, είναι ένα συμπληρωματικό ζώνη με την οποία οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα υπάρξει ισορροπία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, θα υπάρξει το σταμάτημα της επέκτασης και της Κίνας και της Ρωσίας, και θα αντιθασευθεί κάπως ο Ισλαμικός εξτρεμισμός. Άρα ακριβώς όλες αυτές οι δομές ισχύως και είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας μας και θα πρέπει να συμμετάσχουμε πάρα πολύ ενεργά, όπως ακριβώς το περιέγραψες και εσύ.
Με αφορμή αυτό λοιπόν, με αφορμή αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, το γεωπολιτικό εξωτερικό που ανοίγει, εδώ προφανώς χρειάζεται και ένας επαναστοχασμός για το τι μπορούμε να περιμένουμε και τι όχι από τους πολυμερείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, δηλαδή ΝΑΤΟ σε θέματα ασφαλείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικο-οικονομικά. Βλέπουμε ότι και στους δύο οργανισμούς, στα θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, οι εξελίξεις σχεδόν μονίμως, δεν είναι ευνοϊκές για εμάς. Σε ό,τι αφορά στον ΝΑΤΟ, είναι σαφές ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον τάσεται ετεροβαρός υπέρ της Τουρκίας, ενώ το δόγμα Λούνσον ίσων αποστάσεων εκ των πραγμάτων ευνοεί την Τουρκία. Ο νυν Γενικός Γραμματέας, ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, το έχει τερματίσει, εμφανίζεται ως λομπίστας των Τούρκων περισσότερο παρά ως Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας. Στην ΔΕ Ευρώπη, η γερμανική υπεροχή δεν αφήνει περιθώρια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φέρει επιτάπητο στο θέμα των διμερών συνεργασιών που μπορούν να είναι και συμμαχίες. Γαλλία, παραδείγματος χάρη, και εντός και εκτός των οργανισμών αυτών. Γαλλία εντός, το Ισραήλ εκτός, Αίγυπτος δηλαδή. Βλέπουμε ότι και άλλοι και άλλες χώρες κινούνται σε αυτή τη λογική των διμερών συμμαχιών και συνεργασιών για να ενισχύσουν και τη δική τους διαπραγματευτική θέση αφενός και την θέση ασφαλείας τους αφετέρου. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να κατανοήσω υπό μία έννοια, σκεφτόμενος πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ, αυτού του τύπου τις εξοργιστικές τοποθετήσεις σε σχέση με τα συμφέροντά μας, διότι θέλει ομοφωνία, οπότε είναι κατανοητό ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ομοφωνία. Ναι. Σημειώνω όμως την αναφορά ΝΑΤΟ 2030. Όποιος φίλος και φίλοι το παρακολουθεί, να μπει στο ΝΑΤΟ να δείτε, γιατί και αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα. Ναι, άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρχει κάποια αλλαγή, η οποία πηγαίνει, είναι στο ίδιο επίπεδο η αλλαγή με την ρητορική και την πρακτική των ίδιων των ΗΠΑ. Άρα θα δούμε. Αναφορικά με την Ευρώπη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε χθες είναι να απαλληφθεί η παράγραφος 34 του κειμένου των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Κορυφής, όπου ζητάει πολυμερή συνάντηση για την Ανατολική Μεσόγειο. Η πολυμερή συνάντηση για την Ανατολική Μεσόγειο σημαίνει ότι θα φωνάξουμε τον οποιονδήποτε άσχετο ή σχετικό με οποιαδήποτε συμφέροντα στην περιοχή να αποφασίσει τι θα κρατήσει η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα κρατήσουν αυτά που μπορούν οι πυλώνες ισχύως της χώρας μας και του έθνους μας να κρατήσουμε. Δηλαδή αυτά που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ζητήσουμε τη γνώμη ούτε της Ιταλίας, ούτε της Μάλτας, ούτε της Ισπανίας, αφού δεν πάμε κι εμείς στις Βαλεαρίδες για να συζητήσουμε, γιατί υπάρχει και η Αλγερία έχει ζήτημα στην περίπτωση με τις Βαλεαρίδες. Δεν πάμε εμείς εκεί στην Αλγερία να πούμε στους φίλους Ισπανούς, κοιτάξτε παιδιά, το διεθνές δίκαιο είναι αυτό, πάμε όμως να συζητήσουμε γιατί δεν θέλουμε φασαρίες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Το τρίτο, να αποδείξουμε, να κάνουμε πιο φασαρία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ευγένεια που έχει η ελληνική πολιτική γενικά απέναντι στην Τουρκία, όχι στην Τουρκία, απέναντι στους συμμάχους μας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε πιο πιστευτοί και πρέπει να κάνουμε, υπάρχουν επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε τους συμμάχους μας να υποστηρίξουν περισσότερο, να δουν την ελληνική οπτική και να καταλάβουν ότι τα συμφέροντά τους καλύπτονται περισσότερο με μια πιο σταθερή σχέση, αντίδραση απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το να λειτουργούν έτσι. Και αυτό το οποίο επίσης νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, να δημιουργήσουμε εκείνες τις σε διμερές επίπεδο ή πολυμερές συμμαχίες εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια και εντός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε τη θέληση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να πείσουμε τους εταίρους μας, εχθρούς και φίλους, ότι έχουμε τη θέληση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Γιατί όταν θα πιστούν ότι εμείς θα απαντήσουμε, τότε θα αρχίσει η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση αρχίζει όταν υπάρχει ένα όχι. Όχι όταν υπάρχει το μάλλον ή θα δούμε. Το μάλλον ή θα δούμε πηγαίνει μια κατάσταση όπως έχει ξεκινήσει. Όταν θα πεις όχι και θα το εννοείς, εκεί θα αρχίσεις τη διαπραγμάτευση και θα αρχίσεις να σε παίρνουν στα σοβαρά. Άρα νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το λειτουργήσουμε και να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί. Διότι, Λάμπρο Καλαρίτη, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ερντογάν, εάν επιβιώσει μέχρι το 2023, έχει πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι δεν θα αφήσει τους Έλληνες να γιορτάσουν το 2021. Αυτό όποιος θέλει, όπως θέλει θα το πάρει και πρέπει ίσως να το ρωτήσουμε τι εννοούσε ο άνθρωπος με αυτό το θέμα. Ίσως είχε προειδεί τον κορονοϊό, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε παρελάσεις. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εγώ πραγματικά πιστεύω
το έχω πει και σε αρμόδια όργανα, ότι ο κ. Ερντογάν έχει σκοπό μέχρι το 23 να μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό σημαίνει, ένας βασικός όρος ήταν να κάνει την Αγία Σοφία, τη μεγάλη εκκλησία του γένους μας, να την κάνει τζαμί. Ήταν το πρώτο βήμα. Λοιπόν, το επόμενο θα είναι να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να ελέγχει μία περίμετρο ασφαλείας δυτικός της Κωνσταντινούπολης για να είναι ασφαλής η πρωτεύουσα. Δεν είναι τυχαίο γιατί έφυγε από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα, για λόγους ασφαλείας να μην είναι εγγύς η εγκύτητα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι θα μας δημιουργήσει πρόβλημα και στη Θράκη και όχι και στο Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προετοιμασμένοι, γιατί νομίζω ότι τα δύσκολα έπονται και δεν έγινε από πίσω μας. Ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Θα τα ξαναδούμε και στην πορεία.